Α, όλο πας. Εδώ είναι σε γιορτή νεολαίας του Πασόκ το 1983. Ναι. Είναι στου Ζωγράφου, είμαστε κάτω και φτιάχνουμε πανό. Εγώ τότε ήμουν φοιτήτρια. Ήμουν φοιτήτρια. Και στην εκεί επόμενη. Που δουλεύουμε πεσμένοι κάτω, έρχεται το εκτελεστικό γραφείο για να εποπτεύσει πώς προχωράνε οι εργασίες, γιατί την επόμενη μέρα θα άνοιγε, θα ξεκίνησε η γιορτή. Και γυρνάω τα μάτια μου και τον βλέπω από πάνω. Εδώ. Εδώ είμαστε στην Αμερική. Εδώ είμαστε στην Αμερική. Είναι η δεύτερη μέρα που έχει βγει από το Memorial μετά την εγχείρηση το 1992 και δίνει συνέντευξη τη δεύτερη μόλις μέρα που είχε βγει από το νοσοκομείο μαζί με τον Πολ Τσόγκας. Μάλιστα. Επόμενη. Θα δούμε και την επόμενη φωτογραφία τώρα. Εντάξει, εδώ πια. Εδώ είναι πολύ μετά. Είναι στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι η πρώτη μου ανοιχτή ομιλία στο Sporting. Μία μέρα που τη θυμάμαι ακόμα και τρέμω. Μάλιστα. Θέλω να μην μου δείξετε άλλη φωτογραφία τώρα, αν θέλετε. Και θέλω να πω στο φίλο μου το Θανάση, που είναι εδώ μέσα στο στούντιο και έχει κανονίσει το κάτι της του. Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις γενέθλια? Το ξέρεις? Όχι. Εδώ μιλάμε για δημοσιογραφική δουλειά επίπεδου. Τι γίνεται εδώ μέσα? Πότε έχεις γενέθλια από αυτό, παιδί μου? Καλή γλυκό. Γεννήθηκε την ημέρα του Πολυτεχνείου. Αυτό εδώ. Αύριο. Αύριο. Σαν αύριο. Ναι, ναι. Θα πρέπει να πω εδώ, αν έχουμε λίγο χρόνο. Έλα, έχεις λίγο, λίγο. Ότι για πάρα πολλά χρόνια είχα σταματήσει να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Ναι. Εκείνη την ημέρα του Πολυτεχνείου είχα ετοιμάσει ένα πάρτι, περίμενα τα παιδιά του σχολείου, έκλεινα τα 9. Κανένας δεν μπορούσε να φτάσει, γιατί το σπίτι μας ήταν στα Εξάρχεια. Ναι. Από το μπαλκόνι του σπιτιού βλέπαμε την πλατεία Εξαρχείων και τη Στουρνάρα και παρακολουθούσαμε όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Και μείναμε άγρυπνοι. Όλοι όσοι συγκεντρώθηκαν. Ας πούμε ότι γενιάζεται νέα περίοδος γενεθλίων. Για πολλά χρόνια λοιπόν ήταν αδύνατο να γιορτάσω. Και πού να φανταστείς ότι στα γενέθλιά σου θα έχεις δικό σου τον Αντώνη Καλογιάννη να τραγουδάει για σένα. Για να μάθουμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά, θα πρέπει να απ' όλα να μάθουμε να ακούμε. Έτσι. Και ίσως στην εποχή μας δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τα αυτιά που έχουν τείχους, γιατί σίγουρα οι τείχοι πια σήμερα δεν έχουν αυτιά. Μισό λεπτό, όχι αυτό μόνο. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Κύριε Γεννηματά, όχι να ακούμε, αλλά και να κρυφακούμε. Διότι εσείς κρυφακούγατε, Deutsche Welle, όταν ο μπαμπάς και η μαμά κλείναν την πόρτα, έτσι. Τότε έπρεπε να το κάνουμε, επιβαλόταν. Πίσω από την πόρτα με κατεβασμένα τα ρολάκια, ακούγαμε Deutsche Welle. Και ένα μικρό pick-up. Ένα πάρα πολύ μικρό τετράγωνο pick-up που ακούγαμε τον Μάνο Λοΐζο και μαθαίναμε τα τραγούδια του απ' έξω. Είπε όμως συγχώθη κάτι για την κόρη της και θέλω να πούμε και αυτό το περιστατικό, η οποία κόρη σου είναι 4 ετών. Ναι, ναι, είναι 4. Εγώ έκανα την αυτοκριτική μου μετά από αυτό ως γονιός. Θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ μικρή για να της μιλήσω για το Πολυτεχνείο. Την άκουσα λοιπόν κάποια στιγμή στο σπίτι να λέει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Άρχισα να σκέφτομαι κάτι συμβαίνει, κάποιος έχει πει κάτι αφού δεν το έχω πει εγώ. Της λέω λοιπόν, ετοιμάζεται γιορτή για το Πολυτεχνείο? Και γύρισε με ένα ύφος έτσι πολύ άγριο και μου λέει: Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται και από τα σχολεία, όχι μόνο από εμάς. Και εγώ θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα πάνω σε αυτό. Επιτέλους πρέπει να δούμε αυτό το έγκλημα που γίνεται και θα τολμήσω να μιλήσω για χαμένη εφηβεία των παιδιών μας μπροστά στην εντατικοποίηση. Έχουμε προσανατολίσει τα παιδιά στο επάγγελμα, στο τι θα κάνουν, στο πώς θα πετύχουν αύριο, στο πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Και έχουμε αφήσει κατά μέρος τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, όλη αυτή την κληρονομιά που συνθέτει το τι είναι Έλληνα σήμερα.